Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους, το σύνολό τους από όλες τις πτέρυγες, για μια συζήτηση πάνω σε ένα αντικειμενικά σημαντικό θέμα, που νομίζω επίσης ότι χάρη στην υφαλιότητα όλων ακούστηκαν απόψεις και προσεγγίσεις και επομένως από αυτή την πλευρά και το Κοινοβούλιο είναι γονιμότερο, αλλά νομίζω και η κοινή γνώμη είχε τη δυνατότητα να ακούσει, οι συμπολίτες μας να ακούσουν απόψεις για τα θέματα αυτά. Τι κάνει η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών? Κάνει 5 πράγματα. Αλλάζει το σύστημα αξιολόγησης, αλλάζει τον μηχανισμό της στοχοθεσίας, εφαρμόζει κίνητρα προκειμένου να είναι αποτελεσματικότερη η αξιολόγηση των δομών, εισάγει έναν καινούριο θεσμό, έναν σύμβουλο για το προσωπικό, για το ανθρώπινο δυναμικό, για την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, και εισάγει το πόνους παραγωγικότητας και ταυτόχρονα φέρνει διατάξεις οι οποίες ολοκληρώνουν την ακεραιότητα του συστήματος των μετακλητών υπαλλήλων. Αυτά κάνει αυτή η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία. Ας ξεκινήσω με το αν υπάρχει κάποιο είδους αναγκαιότητα. Άκουσα με πολύ προσοχή τις αιτιάσεις, τις κριτικές παρατηρήσεις της αριστερής αντιπολίτευσης. Θα μιλήσω εξειδικευμένα για το Κομμουνιστικό Κόμμα αυτή τη φορά, για την διακριτή θέση μέσα στην αντιπολίτευση που παίρνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αλλά άκουσα τις αιτιάσεις της αριστερής αντιπολίτευσης, οι οποίες ήταν απορριπτικές για την πρωτοβουλία μας. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε με ένα σημαντικό ερώτημα, στο οποίο δεν έχω καταλάβει πώς τοποθετείται μετά από αυτή τη συζήτηση ακόμα, πώς τοποθετείται την αντιπολίτευση. Μας αρέσει το σύστημα αξιολόγησης που έχουμε τώρα? Για να πούμε αν μας αρέσει ή όχι, πρέπει να κάνουμε μία ερώτηση πριν. Θέλουμε να υπάρχει κάποιο σύστημα αξιολόγησης? Πρέπει να τοποθετηθεί κάποιος. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος λέει ότι εγώ σε αυτή τη συζήτηση δεν θέλω να πολυμπώ, γιατί όποιο σύστημα αξιολόγησης και να υπάρχει, υπηρετεί τις αντιλήψεις και τις στοχεύσεις του ταξικού αστικού κράτους και άρα δεν με απασχολεί αυτό. Ούτως ή άλλως το απορρίπτω συνολικά. Το κράτος ως μέρος του διαρθρωτικό απορρίπτω και την αξιολόγηση αυτή. Εντάξει. Πάμε στους υπόλοιπους. Να έχουμε ένα σύστημα αξιολόγησης ή να μην έχουμε? Νομίζω ότι γενικά θα έλεγα η θέση στρατηγικά είναι να έχουμε. Σωστά. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει μία αντίρρηση αρχής ως προς την αξιολόγηση. Πολύ ωραία. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Έχουμε ένα σύστημα αξιολόγησης τώρα? Πράγματι, από την ελάχιστη δουλειά την οποία έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, λέω ελάχιστη γιατί έχω εξηγήσει ότι στα 4,5 χρόνια διακυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ οι νομοθετικές παρεμβάσεις στον χώρο της δημόσιας διοίκησης ήταν 3. Μία από τις 3 πράγματι ήταν το σύστημα αξιολόγησης. Καινούριο το σύστημα αξιολόγησης σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ? Όχι. Στην πραγματικότητα, αλλαγή κλίμακας και επαναφορά προηγούμενου συστήματος αξιολόγησης που είχε ψηφιστεί επί κυβερνήσεως Καραμαλή, επί υπουργείας Προκόπη Παυλοπούλου. Ουσιαστικά μία μεταφορά και ένας εξοραϊσμός, ένας καλοπισμός με μεγαλύτερη βαθμολογική κλίμακα του συστήματος Παυλοπούλου ήταν το σύστημα ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Ερώτηση. Το σύστημα αυτό εφαρμόστηκε? Εφαρμόστηκε. Δεν εφαρμόστηκε. Εφαρμόστηκε. Είμαστε ευχαριστημένοι? Εδώ πρέπει να τοποθετηθείτε. Σας αρέσει το σύστημα αυτό ή όχι? Γιατί πρέπει να μου πείτε, αν λέτε ναι, μας αρέσει, δεν χρειάζεται να αλλάξει τίποτε, να το αφήσουμε έτσι όπως είναι, να μου πείτε πώς αξιολογείτε τα αποτελέσματά του? Εδώ έχω τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης.
Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης μας δίνουν τα εξής. Το 2020, πού γίνεται αξιολόγηση? Άριστοι υπάλληλοι, βαθμολογία 90%, το 51,5. Πολύ επαρκής, βαθμολογία από 75 έως 90, το 46,11. Αθροιζόμενο δηλαδή αυτά τα δύο, άριστη και πολύ επαρκής, το 97,61% των υπαλλήλων. Μέτρη υπάλληλοι, επαρκής, μερικός επαρκής, το 2,23, ανεπαρκής, κάτω από το 50, το 0,16. Η ερώτηση είναι μία ευθεία, σαφής και συγκεκριμένη. Μας αρέσει αυτό το αποτέλεσμα? Είμαστε ικανοποιημένοι? Είναι χρήσιμο? Το σύστημα ΣΥΡΙΖΑ δίνει αυτό το αποτέλεσμα. Να συνεχίσουμε έτσι? Γιατί αυτό εγώ δεν ξέρω τι να το κάνω. Τι να το κάνω αυτό το αποτέλεσμα? Τι να το κάνουν οι υπάλληλοι? Ποια είναι η χρησιμότητά του? Τι νόημα έχει να συνεχίσουμε να αξιολογούμε για να παίρνουμε αυτό? Ωραία. Αν λοιπόν δεν έχει νόημα, τότε να συμφωνήσουμε ότι κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Γιατί αυτό δεν έχει νόημα. Εμείς προτείνουμε το συγκεκριμένο σύστημα που προτείνουμε. Θα έρθω σε αυτό. Αλλά θέλω να πάω λίγο στις αντιρρήσεις που άκουσα για το σύστημα μας. Γιατί το σύστημα που προτείνουμε δεν άκουσα σπουδές, θα τις αναλύσω, επιφυλάξεις ουσίας. Τι άκουσα? Πάτε να κάνετε αξιολόγηση, αλλά δεν έχετε κάνει αξιολόγηση δομών. Μάλιστα. Πάτε να κάνετε αξιολόγηση, αλλά δεν έχετε αντικειμενικούς κριτές, αντικειμενικούς αξιολογητές. Γιατί δεν έχετε κάνει τις κρίσεις των προϊσταμένων? Μάλιστα. Ερώτηση προς την αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτοί που αξιολογούν τώρα έτσι είναι άλλοι? Οι ίδιοι δεν είναι? Αυτοί που δεν έχουν κρίνει και αυτές οι δομές που δεν έχουν αξιολογηθεί με το σύστημά σας και αξιολογούν τώρα, είναι άλλοι? Οι ίδιοι δεν είναι που είναι οι προϊσταμενοί τους? Δυο λεπτά. Εγώ λέω ότι έχουμε μια πραγματική κατάσταση επί του πεδίου, την οποία εφαρμόσατε εσείς και εφαρμόζουμε και εμείς. Εδώ δεν είδα να στεναχωριέστε για το αποτέλεσμα αυτό, ούτε να λέτε ότι δεν είναι αξιοκρατικό, ούτε να λέτε ότι δεν πρέπει να γίνει, ούτε να λέτε τίποτα από όλα αυτά. Προσέξτε, δεν σας είδα να τα λέτε αυτά. Τα λέτε τώρα για να ακυρώσετε, ακούστε κύριε Μελικόπουλε, γιατί το λέω? Διότι ενώ οι συνθήκες είναι αυτές, και ήταν και αυτές πριν 3 χρόνια, και ήταν και αυτές πριν 5 χρόνια, αυτές είναι, τα λέτε για να απαξιώσετε τη διαδικασία της αξιολογήσεως που φέρουμε τώρα. Και λέω, πόσο υποκριτικό μπορεί να είναι αυτό? Όταν λοιπόν υπάρχει σύστημα αξιολόγησης που το κρίνουν οι συγκεκριμένοι, όσοι έχουν κριθεί και όσοι δεν έχουν κριθεί, και με τις δομές αυτές που είναι στην κατάσταση που είναι, όσο είναι υποστελεχωμένες και όσο είναι στελεχωμένες, αλλά αυτές είναι. Στη μία περίπτωση δεν είδατε κανένα πρόβλημα. Τώρα που έρχομαι να σας πω ότι ελάτε να πάμε να κάνουμε κάτι, επικαλείστε αυτά ως επιχειρήματα. Άρα λοιπόν η κριτική εδώ τι είναι, γι' αυτό σας είπα ότι τελικώς υποψιάζομαι βάσιμα όμως ότι η αριστερή αντιπολίτευση στην πραγματικότητα δεν επιθυμεί πραγματική αξιολόγηση. Επιθυμεί αυτό. Και όταν ερχόμαστε και φέρνουμε κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε πραγματική αξιολόγηση, τότε θυμούνται. Μα ποιοι θα κρίνουν? Μα απαντώ. Μα όσοι έκριναν και με τούτο. Μα με ποιες δομές? Μα απαντώ. Με αυτές τις δομές που υπάρχουν και με τούτο. Άρα, τι είναι εκείνο που αλλάζει? Όχι αυτοί που θα κρίνουν, όχι το αν έχουν αξιολογηθεί ή δεν έχουν αξιολογηθεί δομές, το σύστημα. Και σας ερωτώ ξανά και πιεστικά.
Δηλαδή να τα αφήσω έτσι. Και ποια είναι η χρησιμότητά του? Πάμε. Για να δούμε τι κάνει αυτή η αλλαγή. Πρώτα απ' όλα αυτή η αλλαγή είναι αυτό που εφαρμόζει σήμερα ο πολιτισμένος, εξελιγμένος, διοικητικά κόσμος. Δηλαδή τι αλλάζει? Αλλάζει, έχουμε μία μετακίνηση από τη βαθμολογία στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων. Αυτό είναι η μεγάλη αλλαγή που φέρνει το σύστημα αυτό. Αυτό είναι που κάνουν σήμερα όλες οι μεγάλες πολυάνθρωπες διοικητικές δομές. Στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Αυτές είναι οι δεξιότητες που ελέγχονται, κρίνονται, αξιολογούνται. Και τονίζω τώρα με τι στόχο, γιατί δεν βαθμολογούνται? Διότι ο βασικός στόχος είναι τι? Να αναδείξουμε τα περιθώρια βελτιώσεως. Δεν είναι να μαλώσουμε κανέναν, δεν είναι να του πούμε είσαι άχρηστος, είναι να πούμε σε όλους να τα ισχυρά σου σημεία, να τα δυνατά σου σημεία, να και τα αδύνατά σου σημεία. Και να το πούμε σε όλους. Και να χαράξουνε μαζί ο προϊστάμενος και ο υφιστάμενος ένα σχέδιο βελτιώσεως του υπαλλήλου. Προσέξτε, κύριε Μεϊκόπουλε. Συγγνώμη για την προσωπική αναφορά, δεν έχει αρνητικό χαρακτήρα, αναφέρομαι σε κάτι που είπα. Λέτε, άλλα υποχρεωτικά θα του βάλεις ότι είναι τρεις δεξιότητες οι οποίες χρειάζονται βελτίωση. Δεν είναι αρκετά καλός. Είπατε, είναι αρνητική αξιολόγηση. Η απάντηση είναι όχι. Γιατί όχι, ακούστε. Διότι εκτός και αν θεωρείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν επιδέχονται πλέον κανένα περιθώριο βελτιώσεως, φτάσανε στον ύψιστο βαθμό τελειότητος, για μας μόνο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός έχει τέτοια χαρακτηριστικά, όλοι οι υπόλοιποι επιδεχόμεθα βελτιώσεως, άρα λοιπόν, αν λοιπόν δεν δέχεστε αυτό, όλοι οι υπόλοιποι έχουμε ισχυρά σημεία και αδύνατα σημεία. Μπορεί να είμαστε πάρα πολύ καλοί, μα ακόμα και οι πάρα πολύ καλοί έχουμε σημεία που επιδέχονται βελτιώσεως. Άρα λοιπόν, προσέξτε τη διαλεκτική που δημιουργείται μέσα στην εργασιακή κοινότητα. Γι' αυτό σας λέω, βγάλτε από το μυαλό σας το βαθμολόγιο. Δεν έχουμε εδώ βαθμολόγιο στον υπάλληλο. Τι έχουμε? Του λέμε, είσαι καλός σε αυτά, χρειάζεται να βελτιώσεις εκείνα. Κάτσε να δούμε πώς. Και αυτό γίνεται μέσα στην ομάδα. Γίνεται μέσα στην εργασιακή κοινότητα. Άρα, να λοιπόν μια τεράστια διαφορά. Πρώτον οι δεξιότητες και δεύτερον το βελτιωτικό σχήμα. Πάμε όμως κάτι άλλο. Τρίτη μεγάλη διαφορά. Ναι, αλλά κάνουμε το ίδιο και στους προϊσταμένους? Όχι. Στους προϊσταμένους το σύστημα αξιολόγησης είναι πολύ πιο απαιτητικό. Είναι καινοτομία, μάλιστα. Γιατί? Διότι έρχεται πλέον και υιοθετεί στοχοθεσία, ο προϊστάμενος κρίνεται κατά 50% επίτευξη στοχοθεσίας, 40% εκεί με βαθμολόγηση των δεξιοτήτων του, 10% από την κρίση των υφισταμένων. Αλλάζουμε το σύστημα στοχοθεσίας? Ναι. Γιατί? Άλλη μεγάλη αλλαγή εδώ. Γιατί? Διότι για πρώτη φορά το σύστημα στοχοθεσίας συνδέεται με τα σχέδια δράσης των Υπουργείων. Και υπάρχει μία ανατροφοδοτική διαδικασία μέσα από την οποία καθορίζονται το σύστημα στοχοθεσίας. Καθορίζονται οι στόχοι, αναοργανική μονάδα. Υπουργείο, γενικές γραμματείες, γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις, τμήματα, φτάνει μέχρι εκεί. Στο τμήμα, το τμήμα έχει στοχοθεσία. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίτευξη των στόχων του τμήματος? Ο προϊστάμενος. Άρα λοιπόν, προσέξτε τώρα πώς διαρθρώνεται αυτό και εισάγεται η στοχοθεσία στην αξιολόγηση. Ωραία.
συνδέεται με τη στοχοθεσία και τις κεντρικές επιλογές του Υπουργείου και εκεί άκουσα μια ειδική επιμέρους αντίρρηση. Τι λένε οι της αριστερής αντιπολίτευσης? Η στοχοθεσία δεν είναι συνενετική. Δηλαδή τι, να τη συμφωνούν τη στοχοθεσία ο υφιστάμενος με τον προϊστάμενο. Και πρέπει, λέει, να είναι συνενετική. Μάλιστα. Η βασική επιλογή που κάνουμε για τη στοχοθεσία, το ξανατονίζω, είναι να είναι συνενετική. Όποιος διαβάσει το άρθρο, θέλω τώρα η κριτική μας εδώ να ανακαίρει. Εγώ σας άκουσα τι. Γιατί είπατε ότι δεν είναι. Η απάντηση είναι, καταρχήν είναι, προϋποτίθεται η συμφωνία. Τώρα το αν περιγράφεται με πολλές λέξεις ή με λίγες λέξεις δεν νομίζω ότι έχει σημασία. Αυτό είναι που έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι γίνεται διάλογος ανάμεσα στον προϊστάμενο και στον υφιστάμενο για τον καθορισμό των στόχων. Πρέπει όμως να μου απαντήσετε το εξής ερώτημα. Εσείς που μου λέτε ότι πρέπει να είναι μόνο συνενετική στοχοθεσία. Εάν υπάρχει διαφωνία, τι θα γίνεται με το στόχο? Δεν τα βρήκαν. Δεν συμφωνούν. Τι θα κάνουν? Η απάντηση που λέμε εμείς είναι ότι όχι, τότε σε περίπτωση διαφωνίας θέτει τον στόχο προϊστάμενος. Λέτε τώρα εσείς. Α, εδώ όμως, δεν εμφυλοχωρεί πρόβλημα για τον υπάλληλο. Απάντηση. Καταρχήν όχι. Γιατί καταρχήν όχι? Γιατί η στοχοθεσία δεν είναι κομμάτι της αξιολόγησης του υπαλλήλου. Αντιθέτως, η στοχοθεσία είναι κομμάτι της αξιολόγησης του προϊσταμένου. Άρα, αν ο προϊστάμενος βάζει μη ρεαλιστικούς στόχους στους υφισταμένους, σας έχω λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Βάζει μη ρεαλιστικούς στόχους στους υφισταμένους του, για να τον βλάψει, δεν βλάπτει τους υφισταμένους του. Βλάπτει τελικώς τον ίδιο. Τον εαυτό του, γιατί θα επιτυγχάνει τους στόχους. Μήπως όμως έτσι χαμηλώνει το επίπεδο της φιλοδοξίας? Μήπως όλοι συμφωνούν και βάζουν πολύ χαμηλούς στόχους? Μα αφού η αφετηρία εδώ της στοχοθεσίας γίνεται σε επίπεδο σχεδίων δράσης, τότε στην πραγματικότητα αυτό εξειδικεύεται και το παρακολουθεί κεντρικά. Μέχρι την κορυφή φτάνει η παρακολούθηση στοχοθεσίας που θα καθορίσει και τη φιλοδοξία των στόχων τελικώς. Άρα λοιπόν, εδώ επίσης βλέπετε ένα σύστημα διοίκησης. Να πούμε και μια αλήθεια. Τι δεν σας αρέσει σε αυτό? Το είπατε. Ότι κρίνουν οι προϊστάμενοι. Και για το ζήτημα των στόχων, αλλά και για την αξιολόγηση των υπαλλήλων. Ναι. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε και εδώ πράγματι μπορεί να έχουμε μια σημαντική στρατηγική διαφωνία. Εγώ το δηλώνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το δηλώνω. Είναι πολιτικός στόχος, είναι στρατηγική της κυβέρνησης η ανατροπή του κλίματος εξισωτισμού που έχει επιβληθεί στη δημόσια διοίκηση όλα αυτά τα χρόνια. Το λέμε καθαρά. Έχουμε σήμερα μία δημόσια διοίκηση, η οποία αν έχω έναν εξαιρετικό υπάλληλο, δεν μπορώ να τον αμείψω με τίποτε. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση στην εξέλιξή του. Δεν μπορώ να τον εξελίξω γρηγορότερα. Δεν μπορεί να έχει καλύτερες μισθολογικές απολαβές. Δεν μπορεί να έχει ένα μπόνους. Ο κακός υπάλληλος με τον καλό υπάλληλο θα εξελίσσονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ορίμανση στα χρόνια, ορίμανση μισθολογική, ορίμανση σε επίπεδο ιεραρχίας. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό το έχετε κάνει. Και για να εμπεδωθεί πλήρως το κλίμα εξισωτισμού, έχουν τα αφαιρέσει και οποιοδήποτε διοικητικό εργαλείο από τα χέρια των προϊσταμένων. Τι συζητάμε τώρα? Πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι αν δεν έχουν καθόλου διοικητικά εργαλεία? Και τώρα τι κάνουμε? Γι' αυτό είναι σημαντικό αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί σε άλλο το σημείο εισάγει πιλωτικά τον πόνους παραγωγικότητας, μια μεγάλη τομή. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος τι είπε? Το τονίζουμε, τρεις φορές το είπε. Δεν είναι επίδομα. Δεν θα το πάρουν όλοι.
Δεν θα το πάρουν ούτε όλοι οι υπάλληλοι στο Γενικό Λογιστήριο. Θα το πάρουν αυτοί που θα επιτύχουν στόχους. Είναι bonus. Είναι επιβράβευση παραγωγικότητας και απόδοσης. Δεν είναι μισθός. Το έχουμε ξεκαθαρίσει. Και αυτό είναι μια τεράστια αλλαγή νοοτροπίας και αντίληψης από αυτό το οποίο έχει εγκαθιδρυθεί όλα τα χρόνια, αυτός ο συμφληπτικός εξισωτισμός που ουσιαστικά δεν αφήνει τους ανθρώπους να εξελιχθούν στο δημόσιο. Μια ακόμα λοιπόν πολύ μεγάλη αλλαγή έρχεται με αυτό. Προσέξτε. Έρχεται όμως και κάτι άλλο. Διότι εισέπραξα και μια γενικότερη επιφύλαξη. Εντάξει ρε αδερφέ, τόσα συστήματα αξιολόγησης έχουμε νομοθετήσει εδώ, άρα ένα ακόμα και άρα δεν θα εφαρμοστεί και αυτό. Δεν σας κρύβω, αυτή την επιφύλαξη την είχα κι εγώ. Όταν συζητάγαμε και συζητάγαμε σε βάθος και επί μακρόν, λέω ρε παιδιά, το κάνουμε αυτό το πράγμα. Εντάξει, θα πάμε στη Βουλή, θα το νομοθετήσουμε. Εφαρμοστεί τίποτα από όλο αυτό το οποίο κάνουμε τώρα. Θα λειτουργήσει. Και τι διαπιστώνουμε. Ότι ένα από τα θέματα τα οποία υπάρχουν είναι ότι μέσα στα πολλά που κάνουν πράγματι οι διευθύνσεις ανθρωπίνου δυναμικού, στην πραγματικότητα το κομμάτι της ενδυνάμωσης και της εξέλιξης του ανθρωπίνου δυναμικού αποτελεί ένα πάρελο. Αποτελεί κάτι το οποίο δεν είναι προτεραιότητα. Δεν είναι σημαντικό. Τα φύλλα αξιολόγησης είναι μια τυπική διεκπεραιωτική διαδικασία. Δεν οδηγούν και πουθενά, είναι και βαρύ το σχήμα, πρέπει να βάζουν και όλους αυτούς τους βαθμούς, έρχονται και σε προστριβή με τους υπαλλήλους. Δεν γίνεται. Δεν το προχωράνε. Τι κάνουμε λοιπόν? Πρέπει να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος να βοηθάει, ο οποίος να παρακινεί, ο οποίος να παρακολουθεί και να δίνει τη σωστή διάσταση στην προσπάθεια για την εξέλιξη του ανθρωπίνου δυναμικού. Αυτή τη δουλειά κάνει ο σύμβουλος. Είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών, είναι δημόσιος υπάλληλος, γιατί άκουσα κάτι για εξωτερικούς και δεν ξέρω πού βρέθηκαν αυτά. Λοιπόν, είναι δημόσιος υπάλληλος, είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών, εκπαιδεύεται στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και έρχεται να πάει να βοηθήσει τα τμήματα ανθρωπίνου δυναμικού στην προσπάθεια που θα κάνουν να εφαρμόσουν αυτό το σύστημα, να ελέγξουν το πώς λειτουργεί, να δούνε αν τα βελτιωτικά σχέδια, τα σχέδια βελτίωσης και ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού λειτουργούν, να διαπιστώσουν εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές ανάγκες στο πεδίο, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και να αναφέρουν και στο Υπουργείο Εσωτερικών την εκτέλεση αυτής της διαδικασίας ενδυνάμωσης. Είναι σημαντική παρέμβαση αυτή η οποία γίνεται το πρώτον. Πώς απαξιώνεται? Μέχρι τώρα λέμε δεν εφαρμόστηκαν. Γιατί δεν εφαρμόστηκαν και τι δεν τα παρακολουθούσαν? Τώρα που λέμε ότι κάποιος θα παρακολουθεί και θα είναι η δουλειά του να τα παρακολουθεί, ούτε αυτό αρέσει. Πάμε στο κοινό πλαίσιο αξιολόγησης. Ναι, είναι θεσμός που υπάρχει πολλά χρόνια. Ναι, είναι θεσμός ο οποίος δεν μας έχει δώσει αυτά που πρέπει να μας δώσει. Κάποιες οργανώσεις εντάσσονται και αυτοαξιολογούνται. Πολλές δημόσιες οργανώσεις δεν το αξιοποιούν ως εργαλείο. Τι κάνουμε? Κινητροδοτούμε. Πώς κινητροδοτούμε? Συμμετέχεις στην αυτοαξιολόγησή σου ως οργάνωση. Ναι, μπαίνεις σε ένα κύκλο ποιότητας, αφού δούμε ότι το κάνεις αυτό, και όταν είναι να αποφασίσω τις προσλήψεις και την κινητικότητα ως Υπουργείο Εσωτερικών, το μετράω. Σε βλέπω ότι έχεις προσπαθήσει να αυτοβελτιωθείς ως οργάνωση. Είναι ισχυρό το κίνητρο? Θα δείξει. Αλλά πάντως είναι ένα βήμα για να φύγουμε από αυτό στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Άρα λοιπόν, η παρέμβαση γίνεται συνολικά και τώρα επιτρέψτε μου μισή κουβέντα, μίλησα για τον πόνους, μίλησα για το σύμβουλο, για το κράτος, το έχω θυσία την αξιολόγηση. Έκανε μία αντίρρηση εχθές, στην οποία θα ήθελα να αναφερθώ, ότι βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, ο κύριος Βαρουφάκης. Ο κύριος Βαρουφάκης τι είπε? Είπε ότι η ποσοτική στοχοθεσία
ενδέχεται κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις να οδηγεί σε αστοχία γενικώς των συστημάτων στοχοθεσίας. Και ότι η ιεραρχική, να το πω, προσέγγιση για την τοποθέτηση στοχοθεσίας πάλι ενδέχεται να εγκυμονεί ένα στοιχείο αυθαιρεσίας. Είναι έτσι? Απάντηση. Σε έναν ορισμένο βαθμό εγώ θα το δεχτώ. Πάντα το ποσοτικό στοιχείο δεν είναι ασφαλές κριτήριο. Πολλές πιο σύνθετες και απαιτητικές εργασίες μπορεί να μην μετριούνται μόνο με ποσοτικά χαρακτηριστικά. Όταν πρέπει να μετρήσω, δεν ισχύει εμπροκειμένο, αλλά να μετρήσω την αποδοτικότητα ενός δικαστή και πω απλώς ότι πρέπει να βγάζει ένα συγκεκριμένο αριθμό δικογραφιών, προφανώς μπορεί να μην λέω κάτι ακριβές, γιατί η διεπεξεργασία μιας δικογραφίας δεν έχει την ίδια δυσκολία. Το ίδιο προφανώς μπορεί να υπάρχει για πολλούς φακέλους, αν πρέπει, ας πούμε, να μετρήσω τις διεκπεραιώσεις υποθέσεων ηθαγένειας. Πόσες έχει χρεωθεί ένας υπάλληλος, είχαν όλες την ίδια δυσκολία, είχαν όλες την ίδια πολυπλοκότητα? Όχι. Όμως, από την άλλη μεριά, προφανώς μπορούμε να θέσουμε και ποσοτικούς στόχους και να εξετάζουμε την αστοχία επίτευξης των ποσοτικών στόχων σε σχέση με μια ενδεχόμενη αντίρρηση ειδικής δυσκολίας. Αυτό είναι μια συζήτηση που προφανώς γίνεται και μπορεί να γίνεται. Αλλά αυτό μπορεί να μας οδηγήσει, αυτή η εύλογη επιφύλαξη, στο να μην έχουμε ποσοτικούς στόχους. Δηλαδή στο ότι εν τέλει δεν έχει καμία σημασία εάν κάποιος διεκπεραιώνει έναν φάκελο ηθαγένειας το μήνα ή 10 φακέλους ηθαγένειας την ημέρα. Ότι δεν έχει σημασία και δεν μπορούμε και να κάνουμε καμία συζήτηση από αυτού. Γιατί αν βάλουμε αυτό το στόχο, τότε στην πραγματικότητα υπάρχουν κίνδυνοι. Δεν υπάρχει κανένα σύστημα που να εξασφαλίζει τέτοιου είδους αντικειμενικότητα, ακρίβεια, αμερόληψία. Κανένα σύστημα ανθρώπινης κρίσης και μέτρησης. Όλα τα συστήματα έχουν πιθανές αστοχίες. Και όλα τα συστήματα πρέπει να ενσωματώνουν κατά το δυνατόν μέσα από μηχανισμούς, ας το πω, επιοίκειας και αξιολόγησης, να προσπαθούν να διορθώνονται. Από το να το πεις αυτό, μέχρι να πεις ότι δεν θα έχω ποσοτική στοχοθεσία, με συγχωρείτε, είναι πια η μέρα με τη νύχτα. Επόμενη κριτική, την οποία άκουσα, είναι ότι το σύστημα είναι βαρύ, το επεσήμανε ο κ. Καστανίδης, στα ζητήματα κυρίως των επιτροπών ενστάσεων και ότι αυτές οι επιτροπές μπορούν να είναι πάρα πολλές. Νομίζω είναι αρκετά σαφές το πόσες είναι οι επιτροπές και από τη μια μεριά, κοιτάξτε, καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην θέλουμε να επιβαρύνουμε άλλο το ΑΣΕΠ. Από την άλλη μεριά θέλουμε όμως να διασφαλίζουμε την ακεραιότητα της διαδικασίας. Άρα δεν μπορεί να τα λέμε όλα ταυτοχρόνως. Το πώς θα ανταπεξέλθει το ΑΣΕΠ είναι μια συζήτηση, προφανώς. Η συζήτηση αυτή γίνεται, θεωρώ ότι χρειάζονται και νομοθετικές πρωτοβουλίες για να το λύσουμε αυτό. Η κυβέρνηση δουλεύει στην κατεύθυνση αυτή προκειμένου να διαμορφώσει ένα πιο, ας το πω, λογικό πλαίσιο εργασιών για το ΑΣΕΠ, ώστε να μπορεί να ανταπεξέρχεται χωρίς μεγάλες χρονοκαθυστερήσεις. Αλλά δεν πιστεύω ότι τελικά, αφού κάνουμε την παρέμβασή μας, η επιβάρυνση σε αυτές τις επιτροπές ενστάσεων θα είναι τόσο μεγάλη. Επόμενη κριτική που δέχτηκα είναι γιατί βάζεις 60 μέρες, η παρέλευση των 60 ημερών, η άπρακτη παρέλευση, να θεωρείται απόρριψη. Επιτρέψτε μου, προβλέπω μια ενδικοφανή προσφυγή ουσιαστικά. Αυτή η ένσταση έχει το χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος θεωρεί ότι αδικείται, ότι δεν έχουν απαντήσει επαρκώς, γιατί δεν απάντησαν μέσα στις 60 μέρες, πάντοτε έχει δυνατότητα να προσφύγει στο δικαστήριο προκειμένου να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του. Εάν θεωρεί ότι τον αδικεί μια τέτοιου τύπου, ας το πω, σιγή απόρριψη της ενστάσεως του. Άκουσα ως κριτική το γιατί πρέπει να παραμείνει ανώνυμη η αξιολόγηση των κάτω, δηλαδή η αξιολόγηση των προϊσταμένων, των υφισταμένων προς τον προϊστάμενό τους. Ότι θα έπρεπε να παραμείνει ανώνυμη, να μην είναι απώνυμη. Δύο πράγματα εδώ. Τώρα είναι ανώνυμη. Υπάρχει αυτή η αξιολόγηση. Δίνει άριστα αποτελέσματα επίσης, οι ανώνυμοι. Γράφουν ανωνύμως και αξιολογούν άριστα
των προϊστάμενων τους. Εγώ θέλω να τελειώνουμε με αυτό, γιατί θέλω να αποδραματοποιήσω την διαδικασία της αξιολόγησης. Τι εννοώ θέλω να αποδραματοποιήσω? Θέλω να γίνει αντιληπτό ότι υπάρχει μια εργασιακή κοινότητα και ότι η διαδικασία της αξιολόγησης δεν έχει σκοπό να βλάψει κανέναν, να τιμωρήσει κανέναν, να κάνει κάποιον, να του κάνει σε κάποιον κακό. Τι πρέπει να κάνει αυτή η διαδικασία μέσα στην οργανωτική κοινότητα να βελτιώνει ένας τον άλλον? Και θεωρώ ότι με ειλικρίνεια πρέπει να μπορεί, όχι με εμπάθεια να κρίνει ο υφιστάμενος, αλλά με ειλικρίνεια και με καθαρότητα να πει αυτό που σκέφτεται. Είναι βελτιωτικό για τον προϊστάμενο και έτσι να το εκλαμβάνει και ο προϊστάμενος. Αυτό σημαίνει να οικοδομήσουμε μία κουλτούρα ακεραιότητας και να άρουμε τις εμπάθειες και τις φορτίσεις μέσα στην εργασιακή κοινότητα. Ο στόχος αυτού του νομοσχεδίου είναι ακριβώς μία συνολική αλλαγή της αντίληψης για την αξιολόγηση και θέλω να πω ότι βλέπω ότι σε μεγάλο βαθμό η κοινότητα των εργαζομένων καταλαβαίνει τη στόχευση αυτού του νόμου. Άρα, έχοντας πει αυτά, νομίζω ότι έχω απαντήσει στις βασικές αιτιάσεις, αλλά τελικά το βασανιστικό ερώτημα για την αξιωματική αντιπολίτευση και για την αριστερή αντιπολίτευση παραμένει ένα και βασικό. Θέλετε κάποιο σύστημα αξιολόγησης? Το δικό σας φέρνει αυτό το αποτέλεσμα? Να παραμείνουμε με αυτό ή να κάνουμε κάτι άλλο? Αυτό που σας φέρνουμε είναι ό,τι πιο προωθημένο και σύγχρονο υπάρχει αξιολογητικά αυτή τη στιγμή στην κοινότητα της δημόσιας διοίκησης, των δημοσίων διοικήσεων και των πολυπρόσωπων οργανισμών, εταιριών, όσους έχουν εν πάση τόση να διαχειριστούν πολυάνθρωπο σχήμα. Αυτό είναι ό,τι πιο σύγχρονο και καινοτόμο υπάρχει. Εσείς και σε αυτό απέναντι, όπως και σε όλα τα άλλα, και σε αυτό απέναντι επί της αρχής, δηλαδή δεν θέλετε επί της αρχής αξιολόγηση με βάση τις δεξιότητες, δεν θέλετε ουσιαστικά να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση παρά μόνο αν τελειώσουμε όλες τις κρίσεις των προϊσταμένων και αξιολογήσουμε όλες τις δομές, μπορείτε όλο αυτό που κουραστήκατε να μας το πείτε αυτές τις μέρες να το πείτε και πιο απλά. Δεν θέλετε αξιολόγηση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, επιτρέψτε μου τα στοιχεία για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης να τα καταθέσω, επομένως να τα δείτε, γιατί το ζητήσατε. Ευχαριστώ πολύ. Και κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, η αλήθεια είναι ότι διευρύνθηκε στο τέλος, ως ένα σημείο αναμενόμενο, με τις παρεμβάσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Αλλά ας ξεκινήσω από το εξής. Από μια παλιά διαφωνία και συζήτηση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αν και σε ορισμένα σημεία μεθοδολογικά μπορώ να προσεγγίσω την κριτική. Τι λέει στην πραγματικότητα το Κομμουνιστικό Κόμμα? Αξιολόγηση, αλλά αξιολόγηση για ποιο σκοπό, τι σημαίνει αποτελεσματική αξιολόγηση, ποιο είναι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα? Εδώ εγώ ποτέ δεν έχω υποστηρίξει, γιατί δεν το πιστεύω επιστημονικά, ότι το κράτος είναι ουδέτερο. Δεν το πιστεύω αυτό. Το ξέρετε ότι σε αυτό έχουμε μεθοδολογική συμφωνία. Δεν είμαι και σίγουρος, όχι μάλλον ξέρω επίσης, ότι δεν υιοθετώ μια, ας το πω, ταξική υποχρεωτικά προσέγγιση του κράτους, αλλά θεωρώ ότι το κράτος έχει ιδεολογικά χαρακτηριστικά, έχει ταυτοτικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι ένας ουδέτερος μηχανισμός. Επομένως, ναι, βεβαίως και υπάρχει στη δημόσια σφαίρα μια συζήτηση για το τι είναι το κοινό καλό, για το τι είναι το δημόσιο συμφέρον. Αυτά είναι μια κατεξοχήν πολιτική και ιδεολογική συζήτηση. Εκεί που έχω αντίρρηση μαζί σας είναι στο εξής, ότι ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνεται σε τελευταία ανάλυση το ειδικό περιεχόμενο κάθε φορά των πολιτικών θεσμών με τα ιδεολογικά τους και ταυτοτικά τους χαρακτηριστικά, θέλετε να τα πείτε ταξικά, ταξικά. Θέλετε να τα πούμε ιδεολογικά, με τη δική μου φρασιολογία, ιδεολογικά. Εκεί που έχουμε διαφωνία είναι στο ότι τελικώς εγώ εκείνο το οποίο πιστεύω είναι ότι το να συζητήσει κανείς για την αποτελεσματικότητα ενός μηχανισμού μπορεί να συζητήσει και ανεξαρτήτως της στοχεύσεώς του, της τελικής στοχεύσεώς του.
Με δύο λόγια. Μπορεί να έχει έναν καλό αποτελεσματικό μηχανισμό, ο οποίο να επιδιώκει κάθε φορά ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα έτσι όπω αυτό καθορίζεται μέσα από το περιεχόμενο που του δίνουν οι ίδιε οι κοινωνικοπολιτικέ διεργασίε. Αυτό λέω. Τώρα, εδώ έχετε δύο στάσει που μπορείτε να πάρετε. Νομίζω παίρνετε την πρώτη. Εγώ θεωρώ υπό την έννοια εδώ της κριτικής που άκουσα από το Κομμουνιστικό Κόμμα ότι πράγματι αφίσταται από αυτό που λένε άλλες πολιτικές δυνάμεις. Τι λέτε εσείς? Εσείς δεν λέτε, αν κατάλαβα καλά, ότι αυτό το συγκεκριμένο σύστημα δεν θα είναι αποτελεσματικό. Εσείς λέτε αποτελεσματικό θα είναι αυτό το σύστημα. Η αξιολόγηση αυτή θα φέρει αποτέλεσμα. Απλώς με δεδομένη τη συγκεκριμένη ταυτότητα του κράτους, με δεδομένα τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του κράτους, αυτή η αποτελεσματικότητα θα βλάψει κατά την κρίση σας και την αντίληψή σας τα λαϊκά συμφέροντα. Ίσα-ίσα λέτε, όσο περισσότερο ενισχύει την αποτελεσματικότητα του κράτους, τόσο το χειρότερο από αυτή τη σκοπιά, έτσι όπως το βλέπετε εσείς. Εγώ εκείνο το οποίο λέω είναι ότι σε τελευταία ανάλυση το να έχεις έναν αποτελεσματικό μηχανισμό σου επιτρέπει εν συνεχεία να κάνεις μια ουσιαστική συζήτηση για το ποια θες να είναι η στόχευση αυτού του μηχανισμού. Τη θυμάμαι αυτή τη συζήτηση όταν ήμουν Υπουργός Υγείας. Όταν συζητάγαμε για να βάλουμε τα DRGs. Τα DRGs είναι ένας μηχανισμός ουσιαστικά κοστολογικός για να βλέπουμε κάθε φορά τι κοστίζουν οι ιατρικές πράξεις στο σύστημα υγείας. Υπήρχε τεράστια αντίρρηση σε επίπεδο και συνδικαλιστικό από τα συνδικάτα αλλά και πολιτικό πάλι από την αριστερή αντιπολίτευση για να μην το κάνουμε αυτό και να μην προχωρήσει αυτή η κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων. Εμένα το βασικό μου επιχείρημα είναι ότι όταν ξέρεις πόσο σου κοστίζει κάθε ιατρική πράξη, τότε μπορείς και να επιλέξεις οργανωμένα και να κάνεις μάλιστα και την πολιτική σου διαφωνία εναργή, σαφή, να πεις ότι εγώ θέλω και βάζω την πολιτική μου προτεραιότητα εδώ ή εκεί ή αλλού. Έχεις μια πλήρη εικόνα, έχεις ένα εργαλείο για να κάνεις πολιτική και να την καταστήσεις μάλιστα κατεξοχήν την πολιτική, τη διαφωνία σου και όχι τεχνική. Να πας στον πυρήνα δηλαδή ουσιαστικά του πολιτικού διαλόγου. Αυτό λέω και σήμερα. Ότι το να έχουμε μια αποτελεσματική δημόσια διοίκηση δεν θα αναιρέσει ποτέ τη συζήτηση το ποιες πρέπει να είναι οι στοχεύσεις της δημόσιας διοίκησης. Και... ναι, όχι. Κάπου στην τοποθέτηση... Σύμφωνοι. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτό η συζήτηση αυτή και γι' αυτό και έχω και μια μεθοδολογική διαφωνία με τον κύριο Καστανίδη, εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει μια συνολική και καθολική σύγκληση ακριβώς γιατί μπαίνουν και τίθενται αντιρρήσεις οι οποίες έχουν δομικά χαρακτηριστικά. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι αυτού του τύπου μια διαβουλευτική, ας το πω, διαδικασία υποχρεωτικά θα φτάσει στο σημείο να συμφωνήσω εγώ τώρα με το Κομμουνιστικό Κόμμα για το πώς θα κάνουμε καλή αξιολόγηση. Δεν γίνεται αυτό γιατί υπάρχουν αφετηριακές, ας το πω, διαφωνίες. Δεν κακό. Αυτό λύνεται μέσα από την ίδια την κοινοβουλευτική διαδικασία. Λύνεται μέσα από την αποτύπωση των πολιτικοκοινωνικών σχετισμών. Λύνεται μέσα από την ίδια τη διαδικασία του πολιτικού διαλόγου. Αποφασίζει ο λαός κάθε φορά τι είναι εκείνο το οποίο θέλει και τι δεν θέλει. Τώρα, ο κ. Ζαχαριάδης κάνει την αγαπημένη του αντιπολίτευση, η οποία είναι, θα τη χαρακτηρίσω, ερανιστική. Δηλαδή, τι? Διάφορα πράγματα τα οποία λέει και τα οποία είναι από το κόστος και την ακρίβεια μέχρι τις διατάξεις που φέρουμε για τα δημοτικά συμβούλια, μέχρι τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, μέχρι το αν θα γίνουν εκλογές, είναι λίγο απ' όλα. Είναι μια γενική, είναι μια πολιτική πανδεσία αυτή τη σκοπιά. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας διαβεβαιώσω για το εξής. Δεν ξέρω τον ορισμό των λίγων εβδομάδων. Μπορεί μέσα στην δική σας έτσι φρασιολογία το λίγες εβδομάδες να είναι καμιά πενινταριά. Αν εννοείται αυτό λοιπόν, πράγματι λίγες εβδομάδες έχουν μείνει στην κυβέρνηση, κανένας χρόνος περίπου, αυτές οι εβδομάδες θα περάσουν, υπομονή, μετά θα γίνουν εκλογές. Δεν ξέρω και τι προσδοκάτε από αυτές τις εκλογές. Πάντως, εδώ δεν βλέπω από πλευρά σας κάποια πολιτική λογική επισπεύσεως, μάλλον θα έπρεπε να το σκέφτεστε διαφορετικά. Για την διάταξη για τα δημοτικά συμβούλια θα συζητήσουμε. Συζητήσουμε, είναι αυτή τη στιγμή σε διαβούλευση, θα έρθει το νομοσχέδιο, το έχουμε προγραμματίσει να ψηφίζεται στις 30 Ιουνίου, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Να συζητήσουμε όμως τώρα, γιατί είναι μια άλλη συζήτηση. Και για τις αποκεντρωμένες θα συζητήσουμε. Για τις αποκεντρωμένες θα συζητήσουμε και θα συζητήσουμε επίσης
αρκετά και βαθιά να δούμε ποιο ήταν το πολιτικό προϊόν και το πολιτικό αποτέλεσμα των αποκεντρωμένων διοικήσεων έτσι όπως είχε οργανωθεί. Και να δούμε αν είμαστε μετά από αυτή την εφαρμογή του θεσμού που εμείς στηρίσαμε τη θητεία της, έχει λήξει η θητεία των συντονιστών, δεν έχουμε σεβαστεί πλήρως όλη τη διαδικασία, αλλά να δούμε τώρα, κάνουμε και μια αποτίμηση. Να κάνουμε μια αποτίμηση της πορείας αυτής. Ήταν καλό το παραγόμενο διοικητικό προϊόν? Είχε προβλήματα? Έχει λογική? Δεν έχει? Θα κάνουμε μια τέτοια συζήτηση. Και θα την κάνουμε τη συζήτηση ενταγμένη ευρύτερα μες στο μέλλον των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Δεν θα την κάνουμε αποσπασματικά, γιατί αυτό είναι η αρχή μια συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, η οποία έχει έναν οδικό χάρτη το τι θα κάνουμε με τις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Άρα λοιπόν ξεκινάμε στο να το κάνουμε αυτό. Για την απόφαση του ΣΤΕ όμως, τώρα επειδή μπαίνετε λίγο στα νομικά, καθίστε λίγο, γιατί δεν τη διαβάζετε όλοι. Η απόφαση του ΣΤΕ λέει το τμήμα απέχει από την έκδοση αποφάσεως και παραμπέπει στην ολομέλεια προκειμένου να υπάρξει μείζωνα κρίση, λόγω της σημασίας και της σπουδαιότητας της αποφάσεως. Κάνει κάποιες σκέψεις, υπάρχουν τρεις γνώμες στην απόφαση αυτή που επικαλείστε του τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα θέματα των αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής. Υπάρχουν τρεις σκέψεις, δεν είναι μία. Οι δύο φαίνεται να είναι συγκλίνουσες, σε κάποια σημεία συγκλίνουσες, σε κάποιες αποκλίνουσες. Περίπλοκα θέματα αυτά τώρα με την νομική αιτιολογία, μην τα ξεπετάτε έτσι γρήγορα. Και κυρίως όταν το ίδιο το τμήμα απέχει από το να πάρει απόφαση, εσείς γιατί εισπεύδετε? Λέει το τμήμα, εγώ δεν θέλω να πάρω απόφαση, θέλω να πάει στην ολομέλεια το πράγμα. Έγινε η συνεδρία της ολομέλειας, εξετάζεται. Περιμένετε λιγάκι. Πού ξέρετε τι θα πει η ολομέλεια? Πώς σπέβδετε έτσι να την προκαταλάβετε? Δεν τα έχουμε πει αυτά, ότι όταν υπάρχουν εκκρεμούσες υποθέσεις στη δικαιοσύνη, οι πολιτικοί δεν παίρνουν θέση και σέβονται τη δικαιοσύνη? Δεν μιλάνε για το πού θα πάει το πράγμα? Έχει ωραίες αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικές, που δεν πρέπει να μιλάμε πολιτικοί σε ανοιχτές και εκκρεμείς δίκες. Τα έχουμε πει αυτά τώρα. Μην αγχώνεστε, αφήστε. Θα δούμε. Τώρα, ως προς το ζήτημα, κοιτάξτε, ως προς τα ζητήματα, γιατί επαναλαμβάνονται ορισμένα επιχειρήματα, τα οποία εγώ θα ήθελα να το βγάλουμε κάποια σιγά σιγά τη συζήτηση. Άκουσα ξανά το επιχείρημα. Ποιοι θα αξιολογούν οι μετακλητοί, οι διορισμένοι, οι διευθυντές του ΕΦΚΑ? Θέλω να το λύσουμε αυτό. Πόσοι είναι από το σύνολο των αξιολογούντων μετακλητοί και διορισμένοι? Οι αξιολογητές στο σύστημά μας θα είναι 15 με 20.000 προϊστάμενοι τμήματων, διευθυντές και γενικοί διευθυντές. Λίγο χρόνο, κυρία Πρόεδρε. Μπορώ, με επιτρέπετε? Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα είναι αυτοί. Πόσοι είναι αυτοί στους οποίους αναφέρεστε μετακλητοί? Οι 50. Πόσοι είναι μετακλητοί γενικοί διευθυντές? Πού είναι οι 400? Οι μετακλητοί τοποθετημένοι διευθυντές που θα κρίνουν να είναι 50, να είναι 70, να είναι 100 στις 15.000. Πώς ακυρώνεται ένα σύστημα ολόκληρο με το επιχείρημα των 100? Κάποια στιγμή πρέπει τα επιχειρήματά σας να έχουν αρχή, μέση και τέλος. Δεν μπορεί να απαξιώνεται συνολικά έναν μηχανισμό, γιατί για συγκεκριμένους λόγους, τους οποίους έχουμε εξηγήσει, έχουν γίνει συγκεκριμένες επιλογές σε συγκεκριμένα σημεία. Άρα λοιπόν αυτό δεν έχει τώρα καμία λογική και δεν έχει λογική να συνεχίσετε να τα αναπαράγετε. Για τον κύριο Καστανίδη, εγώ νομίζω ότι εμπολής στο σύνολο της κριτικής σας έχω απαντήσει. Τώρα δεν είναι πλάκινη η αλήθεια πάρα πολύ με την επιχειρηματολογία περί εξωτερικής αξιολογήσεως, αφενός γιατί κατά τη γνώμη μου η πρόταση είναι μόνο μία κατεύθυνση και επειδή προφανώς νομίζω θα συμφωνήσουμε, ελπίζω ότι θα συμφωνήσουμε ότι δεν μπορεί να αφορά το σύνολο της αξιολογήσεως. Διότι όπως σας είπα έχουμε να αξιολογήσουμε κοντά στους 200.000 υπαλλήλους. Είναι προφανές ότι η εξωτερική αξιολόγηση περιορισμένο χαρακτήρα μπορεί να έχει και κυρίως να έχει ένα χαρακτήρα που περισσότερο θα τον έβλεπα σε συγκεκριμένα μεγάλα σημεία αξιολόγησης δομών. Το ακούω,
Αλλά το να πω ότι θα υποκαταστήσω ένα μηχανισμό αξιολόγησης 200.000 ανθρώπων με εξωτερικούς αξιολογητές, αυτό ακόμα δεν μου είναι καθόλου σαφές και καθόλου καθαρό ως προς το πώς μπορεί να γίνει. Κατά τα λοιπά όμως, θεωρώ ότι στα βασικά σημεία της κριτικής σας απάντησα. Γιατί τα βασικά σημεία της κριτικής σας ήταν το ζήτημα της ελλείψης νομιμοποίησης των κρίσεων, των κρινόντων, των αξιολογητών, ακριβώς η έλλειψη αξιολογήσεως των δομών και εστιασμένα σημεία για τα ζητήματα των ενστάσεων, για τα ζητήματα της ανωνυμίας. Επομένως, είναι πράγματα τα οποία εμπολής νομίζω τα έχω απαντήσει, δεν έχει μείνει κάποιο κενό. Τώρα, ως προς την τροπολογία του κυρίου Μπούγα που έκανα δεκτή. Κοιτάξτε, η πραγματικότητα εδώ είναι ότι οι συγκεκριμένες περιοχές ήταν μοριοδοτούμενες στο προηγούμενο καθεστώς. Έγινε μεταβολή, η οποία έγινε με τον νόμο το συγκεκριμένο, και αυτές οι συγκεκριμένες περιοχές έμειναν εκτός. Αυτές οι συγκεκριμένες περιοχές έχουν και ειδικά πρόσθετα χαρακτηριστικά, που η αλήθεια είναι ότι τα λαμβάνω υπόψη. Είναι οι περιοχές που έχουν από τη μεγαλύτερη ανεργία στην Ελλάδα. Είναι περιοχές οι οποίες έχουν σημαντική οικονομική δυσκολία. Έχουν σημαντικά αναπτυξιακά θέματα. Είναι πράγματα που τα ακούω. Αυτά όμως είναι αυτά που ελήφθησαν υπόψη και όχι κάτι διαφορετικό, και επομένως θέλω να το δείτε και αυτό σε αυτή την, ενταγμένο, αν θέλετε, σε αυτή τη γενικότερη, με αυτή τη γενικότερη σκέψη. Τέλος, κοιτάξτε, την κριτική την οποία έκανε και ο κ. Καστανίδης, έκανε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για το ζήτημα των τροπολογιών, εγώ έχω τοποθετηθεί πολλές φορές πάνω σε αυτό. Αλλά δεν ξέρω γιατί το βάζετε σε ζήτημα και σαν ζήτημα κυβέρνησης. Αυτό κάτι γνώμη μου είναι ένα ζήτημα του κοινοβουλίου. Δηλαδή, το κοινοβούλιο πρέπει. Εντάξει, εγώ έχω συγκεκριμένη άποψη, μπορεί να υπάρχει και μια νομική συζήτηση. Αυτό συγγνώμη που διακόπτω. Αυτό είναι η απαντήση των εκάστοτε κυβερνήσεων, και τη προηγούμενη και τη σημερινή. Ότι εμεί έτσι θέλουμε. Όχι. Η απάντηση που σα δίνω. Συγγνώμη. Όχι, παρακαλώ. Αλλά η απάντηση που σα δίνω για να είναι διευκρινισμένη η ενδεχόμενη διαφωνία μα ή, αν θέλετε, και ο τρόπο που το προσεγγίζουμε το θέμα. Η τροπολογία. Το πρόβλημα που επισημαίνεται ποιο είναι, ότι επειδή αποτελείται από διάφορες διατάξεις, κάποιες διατάξεις θέλετε να τις ψηφίσετε, δεν μπορεί να ψηφιστεί, ψηφίζεται υποχρεωτικά εκ του κανονισμού τώρα ως ενιαία, ως μία τροπολογία, έρχεται ως ένα, ας το πω, ένα νομοθετικό πλέγμα. Επομένως, πάνω στο σύνολο, παρότι έχει διαφορετικές διατάξεις μέσα, πρέπει να πει το σώμα ένα ναι ή ένα όχι. Σωστά. Εγώ εκείνο το οποίο λέω είναι ότι κατά την άποψή μου, είναι ζήτημα του κανονισμού και της Βουλής το να αποφασίσει ότι εφόσον η τροπολογία αποτελείται από περισσότερα άρθρα, μπορεί να ψηφίζεται κατάρθρο. Και επομένως να είναι μεν μία τροπολογία, η οποία όμως θα ψηφίζεται επί των άρθρων. Αυτό είναι ένα ζήτημα internal corporis του Κοινοβουλίου και θεωρώ ότι εκεί πρέπει να ρυθμιστεί. Άρα θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε λύση στο ζήτημα αυτό, ώστε να μην δημιουργείται αυτή η συζήτηση. Τώρα, κλείνοντας, η πραγματικότητα να τη συνοψίσω. Έχουμε ένα σύστημα αξιολόγησης, κύριε Μαϊκόπουλε, δεν μπορεί να αλλάξει αυτό, το οποίο παράγει αυτά τα αποτελέσματα. Παράγει αυτά τα αποτελέσματα. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Έτσι είναι. Δεν είναι ότι έχουμε εμπειρία ενός έτους. Έχουμε εμπειρία 4 ετών εφαρμογής του συστήματος αυτού. 17, 18, 19, 20. Αλλά λοιπόν και του 21, που απλώς νομίζω δεν έχουμε στοιχεία. Και του 21 έχει γίνει δηλαδή, αλλά δεν έχουμε τα στοιχεία να σας τα δώσω. Επομένως, έχουμε πια μια εμπειρία. Πρέπει να τοποθετηθείτε. Είστε ευχαριστημένοι. Έχει μεγάλη σημασία. Σας είδα και εσάς, κατά τη γνώμη μου σωστά, να στέκεστε κριτικά απέναντι. Είπατε, δεν εφαρμόσατε τη στοχοθεσία. Δεν την εφαρμόσατε και εμείς, δεν την εφαρμόσατε και εσείς. Ο νόμος σας έχει δυνατότητα, έχει δώσει τη δυνατότητα να γίνεται η αξιολόγηση άνευ της εφαρμογής της στοχοθεσίας. Ο δικός μας όχι. Άρα λοιπόν, τι θέλω να σας πω. Αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Έχουμε λοιπόν ένα σύστημα στο οποίο ομολογείτε κι εσείς ότι προφανώς δεν έχει αντικείμενο.
ξανανοίγεται με μια συζήτηση, το άκουσα και από τον κύριο Ζαχαριάδη, το άκουσα και από εσάς, αλλά ξέρετε, είναι ο γνωστός Μπαμπούλας, τον οποίο τον είπατε ότι έρχεται, αλλά δεν ήρθε τελικά ποτέ. Θυμάμαι σε όλη την προηγούμενη προεκλογική περίοδο, η προσέγγιση που είχατε προς τους δημοσίους υπαλλήλους είναι ότι έρχεται ο κακός Μητσοτάκης, ο οποίος θα σας απολύσει. Δεν τους συνέβη αυτό. Δεν μπορεί να ξαναρχίσετε να λέτε το ίδιο, γιατί έχουν τώρα μια εμπειρία οι άνθρωποι. Πάλι με αυτό το επιχείρημα θα πάτε, ότι θα τους απολύσουμε. Δεν τους συνέβη αυτό. Το είδαν. Έχουν εμπειρία περασμένων τριετή. Πότε πια θα τους απολύσει ο Μητσοτάκης, τώρα στις λίγες εβδομάδες που του μείνανε, που λέει και ο Ζαχαριάδης. Λοιπόν, άρα λοιπόν, έχει τελειώσει αυτό. Όταν φέρατε το δικό σας σύστημα αξιολόγησης, αποτέλεσε πεδίο πολιτικής μάχης και μεγάλης αντιπαράθεσης με τα συνδικάτα. Αυτό το σύστημα αξιολόγησης, στην ουσία, δεν έχει δημιουργήσει την παραμικρή κοινωνική αντίδραση. Γιατί? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Βεβαίως το δέχονται. Βεβαίως το δέχονται. Γιατί το δέχονται? Γιατί βλέπουν δύο πράγματα. Βλέπουν ότι στην πραγματικότητα στοχεύει στην ενδυνάμωση και στην ανάπτυξή τους. Βλέπουν ότι μετακινεί το βάρος της αξιολόγησης προς τους προϊσταμένους και στοχοθεσία. Και άρα ναι. Και προσέξτε πόσο τώρα μένετε χωρίς επιχειρήματα και είστε υποχρεωμένοι τώρα να ξανανασύρετε ότι ναι, αλλά ξέρετε, μπορεί κάποιος, όχι αυτό το σύστημα, αλλά ένας άλλος να το χρησιμοποιήσει για να κάνει κάτι κακό. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή η συζήτηση δείχνει την αμηχανία σας απέναντι σε ένα σύστημα το οποίο είναι εξαιρετικά εξελιγμένο, είναι ό,τι πιο καινούριο υπάρχει, είναι ό,τι πιο προωθημένο υπάρχει, είναι ό,τι πιο εξελιγμένο υπάρχει αξιολογητικά και είναι και σε μία λογική στην οποία αλλάζει στην πραγματικότητα την εργασιακή κουλτούρα. Θέλετε να μείνετε πίσω και από αυτό. Δεν με εκπλήσει. Έχετε καταψηφίσει όλες τις μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση. Έχετε καταψηφίσει τον καινούριο νόμο για το ΑΣΕ, που έχει μέσα τον γραπτό διαγωνισμό. Έχετε καταψηφίσει, αν είναι δυνατόν, τον νόμο για τον εσωτερικό έλεγχο. Έχετε καταψηφίσει το νόμο για την τηλεργασία. Έχετε καταψηφίσει το νόμο για το λόμπι. Έχετε καταψηφίσει το νόμο για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Έχετε καταψηφίσει ό,τι έχει γίνει στη δημόσια διοίκηση. Με αναντήρητα θετικό πρόσημο. Εγώ δεν λέω το να έχει κάποιος μια διαφωνία α σε ένα άρθρο ή β. Τα έχετε καταψηφίσει όλα. Δεν με εκπλήσει που μένετε πίσω και εκτός και από αυτήν την πολύ σημαντική αλλαγή στη δημόσια διοίκηση. Άρα, εκείνο το οποίο ψηφίζει σήμερα το Κοινοβούλιο, εφόσον θα το αποφασίσει φυσικά, είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση στο σύστημα αξιολόγησης, ένα σύστημα αξιολόγησης που όταν εφαρμοστεί, βάζει στο κέντρο των εργαζομένων τις δεξιότητες, την ενδυνάμωσή τους, την καινούργια στοχοθεσία, την αξιολόγηση των προϊσταμένων, την σύνδεση της επίτευξης των στόχων, που τελικά εκεί είναι και το προϊόν για τον πολίτη, το διοικητικό προϊόν της επίτευξης των στόχων με την αξιολόγηση των προϊσταμένων, η εισάγη της διατάξης για τον πόνους παραγωγικότητας, το οποίο θα τις καταψηφίσετε φαντάζομαι και αυτές, δηλαδή 35 εκατομμύρια τα οποία θα δοθούν προκειμένου ακριβώς να σπάσουμε πια το κλίμα εξισωτισμού και να μπορέσουμε να δώσουμε και να αμείψουμε δημοσίους υπαλλήλους που κάνουν το παραπάνω και επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Όλο αυτό το πλέγμα της αλλαγής ουσιαστικά του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί η δημόσια διοίκηση θα το καταψηφίσετε. Αλλά θέλω να ελπίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα χάρη στην σημαντική συμβολή της συμπολιτεύσεως για τον νόμο θα είναι θετικό, ο νόμος θα προχωρήσει, η διοικητική μεταρρύθμιση προχωράει.